καιρός βοήθησε θα έλεγα τελικά, πέραν βέβαια από τα προβλήματα που υπάρχουν. Όπως ήταν σήμερα η μέρα, θα συνεχιστεί και αύριο και Τετάρτη και Πέμπτη θα έλεγα, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα, και πιστεύω ότι Τετάρτη θα βγει και έκτακτο δελτίο, θα χαλάσει ο καιρός, θα επιδεινωθεί ο καιρός σε όλη την υπόλοιπη χώρα, Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, θα υπάρχουν φαινόμενα και τοπικά έντονα. Ενώ για την περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και τη Κρήτη ευρύτερα και ειδικά των πληγισών περιοχών, δεν φαίνεται μέχρι και την Πέμπτη κάτι. Uh-huh. Από Παρασκευή απόγευμα προς βράδυ, ξημερώνοντας Σάββατο, περιμένω κάποια ψιλοβροχή, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Η βροχή βέβαια είναι βροχή, αλλά όχι όμως κάτι το σημαντικό. Όχι με ένταση τώρα, δηλαδή, μπορεί να είναι ένα ψιλόβροχο, ωραία. Ακριβώς. Ένα άλλο σημαντικό βέβαια, επειδή είναι και η ορεινή περιοχή, όταν είναι και εξαστεριά υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες, θα πέσει και στους 15 βαθμούς η θερμοκρασία τη νύχτα, ξημερώνοντας αύριο, χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ την ημέρα θα ανέβει στους 25-26 ακόμα και στους 27 βαθμούς. Για τι υγρασία μιλάμε, κύριε Καντερέ, ιδίως στις νυχτερινές ώρες? Η υγρασία, κοιτάξτε, η υγρασία είναι μεγάλη όταν θα υπάρχει άμυνα ακόμα περισσότερο και η υγρασία δεν μπορεί ακριβώς να προσδιοριστεί, διότι από περιοχή σε περιοχή και από γειτονιά σε γειτονιά διαφέρει. Mm-hmm. Είναι όμως αναμφίβολα ψύχρα η οποία γίνεται και αντιληπτή. Mm-hmm. Εκείνο όμως που θέλω να προσδιορίσω είναι δύο πράγματα. Είναι πιστεύω ότι από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κατά διαστήματα βροχές και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη, mm-hmm, κατά περιόδους. Επίσης δεν φαίνονται έντονα φαινόμενα, αν μπορώ να το προσδιορίσω, και για αυτές τις ημέρες. Θα περνάνε διαταραχές, θα είναι περισσότερα από ό,τι Παρασκευή προς Σάββατο την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Εκείνο όμως που θέλω να θυμηθώ είναι το εξής και που θέλω να υπογραμμίσω και στη διάθεσή σας όποτε χρειαστείτε. Ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι μήνες επικίνδυνοι για ολόκληρη την Κρήτη. Να σας θυμίσω πέρυσι 19, 20, 21, 22, 23 τις πολύ μεγάλες πλημμύρες που υπήρχαν και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και σε όλες τις περιοχές. Το ζήσαμε στο πετσί μας, κύριε Καντέρε. Κινδυνεύουμε να γίνουμε θεατές στο ίδιο έργο? Δεν φαίνεται, δεν θέλω να γίνω μάντες κακών, αλλά απλώς και στη συνέχεια είχαμε πάλι τον Οκτώβριο και πέρυσι τον Νοέμβριο πάλι είχαμε ισχυρά φαινόμενα. Αυτά δεν μπορούν ούτε από τώρα να προσδιοριστούν. Απλώς όμως θέλω να το υπογραμμίσω, είναι δύο μήνες οι οποίοι είναι όχι μόνο για την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα είναι επικίνδυνοι.